Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Οι εργαζόμενοι της ΝΑΡΚΟ είμαστε εδώ όρθιοι και αυτό το οφείλουμε στη μεγάλη αλληλεγγύη που έχετε δείξει όλο αυτό το διάστημα. Με ενότητα συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη για να μην κλείσει η ΝΑΡΚΟ, για να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας. Δίνουμε τη μάχη για να διασφαλιστούν σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν χαρίζουμε τίποτα και σε κανέναν. Σήμερα νιώθουν την ανάγκη ξανά τον κόρκο τους. Επιβεβαιώνεται ότι δεν θα ξεπλέξουν εύκολα μαζί μας. Με τον αγώνα μας μέχρι σήμερα έχουμε κερδίσει πολλά. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε γράψει τη δική μας ιστορία στο εργατικό κίνημα. Ιστορία που με περηφάνεια θα διαπαιδαγωγεί τα παιδιά μας για να τραβήξουν τον ίδιο τίμιο δρόμο του αγώνα. Ιστορία που θα λέει ότι οι εργαζόμενοι της ΝΑΡΚΟ το 2020 παραμέρισαν πολιτικές πεπαιτήσεις, ενώθηκαν σαν εργατική τάξη με άλλους εργαζόμενους, με τη φτωχολογιά και έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσα τους νόμους που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ιστορία που θα λέει ότι οι εργάτες της ΝΑΡΚΟ το 2020 σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης απόκρουσαν ψηφισμένες περικοπές. Δεν άφησαν να γίνουν απολύσεις, διαθεσιμότητες, εκπεριτροπή εργασίας. Κρατήσαμε τη ΝΑΡΚΟ ανοιχτή, κόντρα σε όλους και σε όλα. Ιστορία που θα λέει ότι οι εργάτες της ΝΑΡΚΟ το 2020 σε περιόδους lockdown, πανδημίας, απαγόρευση συγκεντρώσεων, καταστολής, αυτοί σηκώθηκαν σαν γίγαντες και πραγματοποίησαν μεγάλα συλλαλητήρια, μεγάλες γενικές συνελεύσεις, απεργίες, καταλήψεις κάθε μέρα στον αγώνα. Αυτή είναι η ιστορία, συνάδελφοι, είναι η δικιά μας ιστορία. Τη γράψατε όλοι εσείς με τους αγώνες σας. Σας ανήκει. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας, τα κεκτημένα μας, τη συνέχιση της λειτουργίας. Μόνο έτσι θα συνεχίσουμε να είμαστε όρθιοι και την επόμενη μέρα. Η ΝΑΡΚΟ ανήκει στους αργάτες. 80 νεκροί στις βάρδιες, εκατοντάδες θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες, εκατοντάδες ακατεμένοι. Ο ιδρώτας όσων γλιτώσαμε από το θάνατο και τις αρρώστιες, αυτά και μόνο αυτά είναι που έχουν κρατήσει τη ΝΑΡΚΟ ανοιχτή μέχρι σήμερα. Δεν τη χαρίζουμε. Είτε το θέλουν, είτε δεν το θέλουν, η ΝΑΡΚΟ θα μείνει ανοιχτή και ενιαία. Η κυβέρνηση την Πέμπτη πέρασε κάθε νομοθετική ρύθμιση για να περπατήσει στην εκποίηση της ΝΑΡΚΟ. Το κύριο αίτημα των εργαζομένων να σταματήσει η ιδιωτικοποίησή της, γιατί μέσα από αυτή μπαίνει σε κίνδυνο οριστικού λοκέτου, θα χαθούν θέσεις εργασίας, δικαιώνεται. Η κυβέρνηση δεν θέλει να δεσμευτεί για τίποτα και εμείς απαιτούμε να σταματήσει να πετά χαρταετό, να απαντήσει και να καθίσει και να μιλήσει με ευθύνη απέναντι στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών. Οι εργαζόμενοι της ΝΑΡΚΟ έχουν δεχτεί ανελαίητα κτυπήματα και όλα αυτά έχουν γίνει ήδη αισθητά στην τοπική κοινωνία. Πριν ακόμα τελειώσει η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, παραβλέποντας αυτές τις επιπτώσεις χωρίς τσίπα, οι υπουργοί και οι κυβερνητικοί βουλευτές λένε ότι στη ΝΑΡΚΟ εφαρμόζουν τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Λες και ήρθαν και είπαν στον εργάτη της ΝΑΡΚΟ, ψήφισέ με για να σε αφήσω άνεργο. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, όλο αυτό το διάστημα αποκρούσαμε τη χυδαία λάσπη που ρίχνανε τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα υπάρχουν παντού, σε κάθε γωνιά της χώρας μας, συνάδελφοι, άνθρωποι του Μόχθου, που είναι η φωνή των εργατών της ΝΑΡΚΟ, που απαντούν σε κάθε προβοκάτσια. Η επίθεση όμως που δεχτήκαμε δεν ήταν μόνο από τα έξω. Ήταν και είναι και από τη μέσα και από τα μέσα. Κυβερνητικός μηχανισμός, τσιράκια του κύριου Σταϊκούρα κυρίως, κάθε μέρα προβοκάρουν τον αγώνα μας. Σε καμιά περίπτωση δεν τσουβαλιάζουμε τα πάντα. Από την πρώτη στιγμή, στο ίδιο μετερίζει και με την ίδια αποφασιστικότητα, παλέψαμε άνθρωποι από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, με διαφορετικές αντεηλήψεις, με τη νεότητα, με ταξική ενότητα και συναδελφική αλληλεγγύη, δώσαμε πολλές μάχες σε αυτόν τον πόλεμο. Και αυτό είναι κατάκτηση. Δεν το χαρίζουμε. Έτσι θα τη συνεχίσουμε μέχρι το τέλος. Δεν μπορούμε πλέον όμως
να κλείνουμε τα αυτιά μας και να βουλώνουμε, και να κλείνουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας στο συνειδητό προβοκάρισμα που κάνουν. Είναι όλοι αυτοί που μας λέγαν μην αγχώνεστε, δεν θα γίνει τίποτα, ότι δεν θα εφαρμοστεί ο νόμος, ότι θα πάρετε τα δώρα, ότι η Λάρκο δεν πουλείται. Τους μάθαμε, λίγοι και διαχρονικά, τους μάθαμε. Είναι αυτοί που λένε ότι είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης, αλλά και θέλουν να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας. Ας μας πούν όμως όλοι αυτοί, και αυτοί που εκπροσωπούν, ποιοι, πώς, τι έγινε στη Πίτσο, τι έγινε στη βιομηχανία ζάχαρης, στα λιπάσματα, στην Έλβο, στις καλλιβουργίες, και ο κατάλογος δεν έχει τέρμα, τέλος. Τέρμα στα ψέματα, και η υπομονή έχει τα όρια της. Αν κάποιος, έστω και ένας από όλους αυτούς, έχει τη τιμιότητα πάνω του να έρθει εδώ, μπροστά σε όλους τους εργαζόμενους και να πει ότι ξέρει, ότι γνωρίζει, ότι δεσμεύεται, ότι του έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός, το κάθε κέρατο, ότι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ θα είναι αύριο στις δουλειές τους. Ότι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ από τα δικαιώματά τους. Δεν γίνει όμως κανένας να το πει ανοιχτό, γιατί ξέρουν τις αντιπτώσεις. Συναδέρφισες και συνάδελφοι, δεν πάει άλλο με αυτούς. Φωτιά και τσεκούρ στους προσκυνημένους. Βλέποντας όμως ακόμη μια φορά τα κόμματα που κυβέρνησαν στη Βουλή, δεν μπορεί κανείς να μην σχολιάσει αγανακτισμένος τις τοποθετήσεις τους. Δεν ήταν αναπόφευκτη η μέχρι σήμερα πορεία της ΛΑΡΚΟ. Δεν ήταν μοιραία. Ήταν συνειδητή επιλογή όλων των κυβερνήσεων. Όλοι τους προσκυνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα συμφέροντα των κοραγιών που αγωνίζουν διαχρονικά τα νίκια για την αρπαγή του ορυκτού πλούτου. Όλοι τους έφεραν 4 πολύχρωμα και πολυκομματικά μνημόνια και 600 εφαρμοστικούς νόμους. Μέσα σε αυτούς τους νόμους είναι η εκποίηση της ΛΑΡΚΟ. Τα ιστορικά γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Κανένας δεν συγκρούστηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναπτυχθεί η ΛΑΡΚΟ σύμφωνα με τις τεράστιες δυνατότητες που έχει. Κανένας δεν συγκρούστηκε για να απέναντι στο δούριο ύπο των κρατικών ενισχύσεων. Κανένας δεν πήρε την πρωτοβουλία διαγραφής του υπέροχου και πλασματικού χρέους στη ΔΕΗ. Οι προτάσεις των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ είναι στη Βουλή εδώ και 8 μήνες. Από όλους αυτούς που κυβέρνησαν, κανένας δεν το έβαλε θέμα. Κανένας δεν τόλμησε, έστω και τώρα που είναι αντιπολίτευση, να συζητηθούν αυτές. Λίγοι και διαχρονικά αναγνωρισμένοι από τους εργαζόμενους είναι δίπλα μας σε πολιτικό επίπεδο, μέσα και έξω από την Βουλή. Μόνο με την εφαρμογή των θέσεων και των προτάσεων των εργαζομένων μπορεί να διασφαλιστεί η ενιαία λειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να ανοίξουν χιλιάδες νέες. Να διασφαλιστούν τα εργατικά δικαιώματα. Η ΛΑΡΚΟ μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Δεκάδες θα δεις που δίνονται στο μεγάλο κεφάλαιο. Να χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση ενός σχεδίου εξυγχρονισμού και παραπέρα ανάπτυξης μέσα από την κατασκευή μονάδας ανοξείδων του κάλυβα και την αξιοποίηση των υποπροϊόντων. Να χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση ενός σχεδίου πρόβλεψης και εφαρμογής ουσιαστικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, μέτρα προστασίας για το περιβάλλον. Η ΛΑΡΚΟ μέσα από μια τέτοια πολιτική πρωτοβουλία έχει τη δυνατότητα να είναι βάση ανάπτυξης για όλη τη βιομηχανία της χώρας μας υπέρ του λαού μας, όλους συνολικά. Να βγάζει πρώτε ύλες εδώ εγχώρια για μπαταρίες, για εξοπλισμό ιατρικό, για οτιδήποτε. Αντί αυτού όμως, όλοι όσοι κυβέρνησαν, που ήταν και άμεσα εργοδότες, όλοι τους απαξίασαν. Εφάρμοσαν σκλαβοπάζαρα, κατάργησαν συλλογικές συμβάσεις. Και τώρα μας λένε ποιος από τους δυο είχε καλύτερο σχέδιο. Κλείνω, συνάδελφοι. Τους ευχαριστούμε, αλλά δεν θα φάμε ούτε από τη γλαρώση που πατωμέν, ούτε από το μπουντί μίγας το δε. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την πραγματική και εγγυημένη συνέχιση και ανάπτυξη της δουλειάς μας. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Ο λαός απαιτεί τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή. Σύγχρονο κούκι θα το κάνουμε αν χρειαστεί. Στο τέλος όμως θα τα καταφέρουμε. Κλιμακώνουμε με αποφασιστικότητα. Με τη σύγκριση του αντικοινωνικού πακέτου είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη έξω από την Βουλή. Όλοι τώρα, γιατί να κάνουν αγώνα.
Σας ευχαριστούμε από καρδιά όλους σας.